Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Φύγαμε. Επιτέλους, καλώς ήρθατε Αλάνια στο Busted και στο Game Recap νούμερο 123. Είμαι ο Δημήτρης και μαζί μου ο Δημήτρης. Καλώς ήρθες Δημήτρη, ξανά και ξανά θα σου το πω γιατί θα σου πω μετά γιατί αυτό ξαπούξα παιδιά. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Εντάξει, επιστρέψαμε. Ελπίζω να μην έχουμε ξανά κανένα έτσι κενό πάλι όπως αυτό. Θα είμαστε εδώ πέρα στις επάλξεις, θα πάμε δυνατά, έρχονται ωραία πράγματα ούτως ή άλλως. Έχουμε events μπροστά μας, γίνεται χαμός. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά να πω αυτό που είπα, ότι κανονικά, έτσι, μπορεί και ο Δημήτρης να είναι σήμερα εδώ μετά τη μικρή απουσία του, κανονικά θα είχαμε Game Recap την προηγούμενη Κυριακή, αλλά εκεί που το γράφω μας κρέμασε το σύστημα, αλλά δεν φταίμε εμείς. Έχουμε δηλαδή ένα Game Recap της προηγούμενης Κυριακής, μισό. Λέμε τώρα θα τα ανεβάσουμε, ρε παιδί μου. Και είχαμε ανεβάσει, νομίζω, το PlayStation VR2. Θα μπει, τα βίντεο ναι, ναι, θα μπει στο Lost Tapes, στο recap το προηγούμενο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε να σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πρόσφατα, έτσι, μεγάλα. Αρχικά θα σχολιάσουμε λίγο για αυτό, για τον... Το είδατε φαντάζομαι, για τον αποκλεισμό της αγοράς, της Activision από τη Microsoft, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάσαμε πολλά, είδαμε πολλά, είδαμε και πολλά σχόλια, αλλά λίγο ξεφύγαμε, νομίζω κάποιοι δεν είδαν τα ψηλά γράμματα. Εδώ είμαστε όμως εδώ για να σας τα πούμε όλα. Τι φαίνεται ότι σημαίνει αυτός ο αποκλεισμός. Έχουμε... From Software, η αγαπημένη σου Δημήτρη και η αγαπημένη μόνο των παιδιών, Armored Core 6, το οποίο λέγεται Fires of Rubicon και θα έρθει πολύ νωρίτερα από όσο περιμέναμε. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό που αξίζει να το συζητήσουμε σήμερα. Επίσης, έχω ανεβάσει το review του Horizon Forbidden West στο Burning Source, οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη, να μιλήσουμε και μαζί, να σας πω και από εδώ την άποψή μου. Και έχουμε και πολύ άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά πριν ξεκινήσουμε να λέμε το οτιδήποτε και γιατί η απουσία του Δημήτρη ήταν μεγάλη, να μας πει πώς πέρασε, πώς είστε κι εσείς, να μας πείτε λίγο. Καλά είμαι, μια χαρά, εντάξει, κουρασμένο σχετικά και άσχετα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, όλα είναι πολύ ωραία και βασικά ξέρεις τι γίνεται. Είναι μια τόσο ωραία χρονιά φέτος, δεν ξέρω, βλέπω παιχνιδάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε είμαι πολύ θετικός. Καταρχήν έχει μπει χρονιά και έχουμε βάλει δύο δεκάρια. Ακριβώς. Σε δύο remake. Και, αυξηθούν αυτά τα δεκάρια. Λες, άμεσα. Ναι, άμεσα, θα δούμε, άμεσα. Θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε και εννοείται θα πούμε και τι παίζουμε και θέλουμε να ακούσουμε. Και θέλουμε να ακούσουμε και εσάς, εννοείται να μας πείτε τι παίζετε και εννοείται να σχολιάσουμε όλα αυτά που λέμε σήμερα. Αφού πρώτα σας πω ένα μεγάλο μπράβο για το γούστο σας που είστε εδώ στο Game Recap, να σας πω επίσης ότι μπορείτε να μπείτε στο σερβερ μας στο Discord, ο οποίος τώρα σιγά σιγά μεγαλώνει, έχουμε κάνει τα κανάλια του πάρα πολύ ωραία. Θα βρείτε link στην περιγραφή. Γενικά τσεκάρτε την περιγραφή, έχει πάρα πολύ ωραία link για να μας ακολουθήσετε. Και νομίζω ότι Δημήτρη ήρθε η ώρα να πάμε να βουτήξουμε στα θέματά μας. Ναι, πάμε σιγά σιγά, που ούτως ή άλλως... Θυμήθηκα κάτι όμως, θα σε διακόψω, πριν ξεκινήσει θα σε διακόψω. Για πες, ναι, δεν πειράζει. Στα παιδιά θέλω να μιλήσω. Αν θυμόσαστε, πριν κάνα δύο χρόνια είχαμε κάθε εβδομάδα το Game Recap Live. Δημήτρης, κοιτάει, σου λέει, τι λέει αυτός, γιατί το τώρα... Όχι, καλά το πας, για να συνέχισε. Θέλουμε και να μας πείτε, εάν σκεφτόμαστε, αν όχι όλα, τα περισσότερα να ξεκινήσουμε πάλι εβδομαδιαία τα Recap Live. Οπότε, αν ψήνεστε κι εσείς. Να συμφωνήσουμε γιατί... σε μια ώρα. Ναι. Θα πω εγώ. Δηλαδή, να το κάνουμε παιδιά όλοι μαζί. Να πούμε ρε παιδί μου, να σας δώσουμε εμείς τρεις πιθανές ημέρες ή δύο, ξέρω εγώ, και να είναι 50-50 με ημέρα και ώρα. Δημήτρη. Ναι, δηλαδή, όταν τα κάναμε κάθε εβδομάδα live ήταν η Παρασκευή στις 8 η ώρα. Υπάρχει περιθώριο να παίξουμε και λίγο πιο αργά κλπ. Αλλά είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε. Πριν από λίγο, δεν είχαμε πει ότι θα πούμε τίποτα, το πέταξα τώρα, αλλά δεν πειράζει, καλά έκανε. Πραγματικά γιατί... θέλω να σας ακούσουμε την άποψή σας, να μας πείτε και εσάς πώς σας φαινόταν αυτή η προοπτική, εμείς είμαστε μέσα. Λοιπόν,
Πώς φαίνεται πάμε. Ότι δεν έχουμε πολλά θέματα για σήμερα, ε? Μιλάω πολύ στην αρχή. Αλλά ναι, πάμε εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται στο πανηγυράκι, νομίζω να ξεκινήσουμε με την εξαγορά της Activision Blizzard με το Xbox, που θα περάσει από ό,τι φαίνεται από περισσότερα από 40 κύματα για να ολοκληρωθεί. Το CMA λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση και δεν αποδέχεται αυτή την εξαγορά, ουσιαστικά την πετάει εκτός την Microsoft. Βέβαια, ο λόγος που το κάνει δεν είναι και τόσο άμεσος με αυτά που λέει η Sony, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ανταγωνιστικότητα, με το ότι το Call of Duty δεν θα έρθει στο PlayStation, ναι. Ωραία, ωραία. Έχει να κάνει απλούστατα με το cloud gaming, που για κάποιο λόγο έχει γίνει της μόδας από το CMA, δεν ξέρω γιατί. Έχουν κολλήσει εκεί, ρε φίλε, στο cloud gaming εκεί. Ναι, δεν είναι και τόσο διαδεδομένο μεταξύ των gamers. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Γενικά, για να κλείσω και να πεις και εσύ την άποψη σου, Δημήτρη, εγώ θεωρώ ότι αυτή η εξαγορά δεν μπορεί να σταματήσει, άσχετα αν θα πάει παρακάτω ή αν θα αργήσει λίγο παραπέρα. Η μόνη που παθαίνει όντως ζημιά από αυτό είναι η Microsoft και το Xbox, ξεκάθαρα, γιατί αλλιώς μάλλον το είχε σκεφτεί, αλλιώς της βγαίνει και είναι δύσκολες οι επόμενες κινήσεις, δεν έρχονται παιχνίδια exclusive, που αυτό είναι ένας δείκτης που ανησυχεί γενικά και από ό,τι έχω διαβάσει και τους ίδιους τα μεγάλα κεφάλια της Microsoft, οπότε πρακτικά τα μεγάλα πορτοφόλια. Ναι, αυτό ναι. Δεν τους άρεσε, νομίζω, αυτή έτσι όπως πήγε η εξέλιξη. Ελπίζω να λογικευτούμε και να τελειώσει αυτό το παραμύθι, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε η Sony, ούτε η Nintendo, ούτε κάποια άλλη εταιρεία, αν έχει δυνατά παιχνίδια, πρέπει να φοβάται από αυτή την κίνηση. Έχει αναλωθεί πάρα πολύ η Microsoft σε αυτή την εξαγορά. Δηλαδή και αυτό το CMA, ναι, που κατέληξε αυτή την απόφαση, την οποία θα προσφύγει εναντίον αυτήν την απόφαση η Microsoft, προφανώς, έτσι. Και το έχει κάνει και επίσημο. Διάβασε, ακούστε τι προέκυψαν. 3 εκατομμύρια έγγραφα, 2.100 emails, και από όλο αυτό έβγαλε συμπέρασμα το CMA χοντρικά ότι, παιδί μου, αποκλείει την εξαγορά για το λόγο ανταγωνιστικότητας του cloud gaming. Καμία σχέση με Call of Duty, έτσι. Οπότε, αν ρωτάς την άποψή μου, ρωτάς, εγώ θα την πω, είναι η αλήθεια ότι... Μα εντάξει, λέμε, ναι. Θα γίνει η εξαγορά. Τώρα, το ότι θα γινόταν ανεμποδίαστα, χωρίς εμπόδια, δεν υπήρχε περίπτωση. Και καλώς ή κακώς επεμβαίνουν και άλλες εταιρείες, Sony και λοιπά, στο να πούνε μπροστά, να πούνε τα δικά τους επιχειρήματα, να μπορέσουν να κερδίσουν ό,τι μπορούν από αυτό. Αλλά κάποια στιγμή, δηλαδή, αυτό το πράγμα, να το πω λίγο όπως το νιώθω, με έχει κουράσει. Και νομίζω το έχουμε ξαναπεί εδώ στο GamerCup. Δηλαδή, αυτό όταν βγήκε σαν τίτλο, ότι το CMA στο UK, στη Μεγάλη Βρετανία, απέκλεισε, έβαλε μπλοκ στην εξαγορά της Activision από τη Microsoft. Όταν μπήκε έτσι, προφανώς ούτε δόθηκε ο υπότιτλος ότι αφορά cloud gaming, ότι στηρίζεται εκεί η επιχειρηματολογία κλπ. Ναι, γιατί προφανώς υπάρχουν, πρέπει να κάπως να μαζέψουμε κάποια κλικ, έτσι, ναι, εκεί στο εξωτερικό κλπ. Προς το μη μας δεν το έχουμε ανεβάσει το άρθρο, ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή η είδηση παραμεγενθήθηκε, νομίζω. Ναι, οκ, okay, καλή, ωραία, έχει μια ουσία κλπ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέει, σταμάτησε η εξαγορά. Αυτό που είδα ότι και έβλεπα στο Twitter, σταμάτησε η εξαγορά. Δεν σταμάτησε καμία εξαγορά. Απλά μπήκε ένα εμπόδιο, σοβαρό εμπόδιο. Δεν αφορά το Call of Duty. Και με κάποιο τρόπο, όταν εκεί πέρα παίζουν μεγαλοκαρχαρίες μπάλα, θα βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Για τους κατάλληλους. Και θα το ξεπεράσουν, θεωρώ. Αλλά νομίζω ότι και είναι κάτι που γίνεται για τα μάτια του κόσμου, εγώ πιστεύω, η όλη κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θεωρώ σοβαρό το ότι έγινε ένα blog για το cloud gaming. Δηλαδή, δεν αφορά πολύ κόσμο. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν μπορεί να παίζει άπειρος κόσμος και να γράψουν τώρα από κάτω, ρε Δημήτρη, ξέρω εγώ παίζω cloud gaming
η Microsoft δεν το έχει φέρει, δεν ξέρω που άλλου σε ποια πλατφόρμα στην Ελλάδα, αλλά ναι. Αλλά γενικά ας ηρεμήσουμε. Ό,τι είπαμε βασικά και στα προηγούμενα recap, ας τελειώνει. Θα στο διαβάσω ακριβώς, να έχουν και ακριβώς εικόνα τα παιδιά, ακριβώς όπως το μετέφερε το Verge σε εισαγωγικά, έτσι ακριβώς τι αναφέρει η έκθεση αυτού του CMA. Ναι. Μια σειρά είναι. Αυτό το πιο σημαντικό. Ναι, ναι. Ότι η Microsoft λέει έχει πολύ δυνατή θέση στο cloud gaming, στις υπηρεσίες cloud gaming και υπάρχει στοιχείο, έτσι, αυτό είναι στοιχείο η εξαγορά, αποτελεί ένα στοιχείο που θα δώσει τη Microsoft την προοπτική, το προτέρημα να βγάλει exclusive τα παιχνίδια της Activision εκεί, δηλαδή στο cloud gaming. Αυτό. Αυτό είναι. Κεντρική ναι. ιδέα. Δεν... Αν νομίζεις εσύ, νομίζεις ότι κάποιος ότι είναι πολύ σοβαρό έτσι, στο να μπορέσει να μην ξεπεραστεί αυτό το πράγμα, εγώ νομίζω ότι καλώς έγινε κάποιος χαμός, αλλά κακώς έγινε τόσο πολύ χαμός. Αλλά είμαστε και λίγο υπερβολικοί γενικά. Ναι, σαν γκέιμερς. Ναι, η κοινότητα είναι πάντα. Ναι. Καλά και για κόντρες ψοφάνε ο κόσμος έτσι. Θα προχωρήσει νομίζω. Θα το ξεχάσουμε. Ξέρεις τώρα που θέλω να σε πάω όμως. Και θα συνεχίσει να βγαίνει. Τελευταίο θα συνεχίσει να βγαίνει το Call of Duty για αρκετά χρόνια στο PlayStation και ας βγαίνει για Day One στο Xbox. Στο Game. Να σου πω τώρα κάτι έτσι να γελάσουμε. Το οποίο το βρήκα έτσι λίγο τραγικό, τραγελαφικό. Ξέρουμε ότι το Redfall θα κυκλοφορήσει και θα κυκλοφορήσει στα 30 FPS, έτσι. Αχ, ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει πει και η Bethesda ότι ξέρετε, παιδιά, θα έρθει patch με 60 FPS αργότερα. Και είδα ότι η retail συσκευασία αναγράφει πάνω ότι το παιχνίδι έχει 60 FPS. Και σου λέει, τι κάνουμε τώρα. Και πήγαν και τύπωσαν αυτοκολλητάκια. Και έβαλαν, ρε παιδί μου, ότι θα έρθει αργότερα τα 60 FPS. Σου λέει, να το. Γιατί ζούμε στα 90s. Δεν ζούμε στο 2023. Όταν ήταν όμως το retail, λίγο ζήλεψα. Εντάξει. Ναι, αλλά αρχικά ποιος θα πάρει το Redfall Retail, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν και Game Pass θα το παίξουμε όλοι. Ναι, οπότε όσοι το πάρουνε, καλό κάνανε που βάλανε το αυτοκολλητάκι, γιατί και εγώ το είδα, είναι βέβαια γελίο, αλλά εντάξει θα μπορούσαν να το αποφύγουνε. Μη σχολιάζοντας ρε παιδί μου καν τα FPS στον τίτλο, ας έλεγαν απλά ότι έχει αυτές τις απαιτήσεις στο σκληρό δίσκο και αυτό. Και πού ναι. θέλεις να πάμε τώρα? Πού θέλεις να πάμε? Λοιπόν, πάμε λίγο από την πλευρά του PlayStation, γιατί μιλήσαμε για Xbox και θέλεις να πούμε τα παιχνίδια του μήνα για το PS Plus Essential και το... Εντάξει, μπαίνουν και στην την επόμενη βαθμίδα. Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, δεν θα τα θυμηθώ ποτέ. Essential, Extra, Premium. Okay. Το extra λοιπόν και το premium τα παίρνουν, απλά είναι τα essential παιχνίδια αυτού του μήνα. Είναι του κλασικού ορθόδοξου PlayStation Plus συνδρομή που είναι αυτά που τα οποία τα βάζεις και τα έχεις για όσο είσαι συνδρομητής, ακόμα και να την κόψεις τη συνδρομή σου και την ξαναβάλεις αργότερα, τα παιχνίδια θα είναι εκεί στη βιβλιοθήκη σου. Αυτό. Το 60 το πατροπαράδοτο το ορθόδοξο ρε παιδί μου αυτό το χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για το Grid Legends, το Chivalry 2 και το Descenders. Δεν είναι πολύ δυνατός μήνας. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τους προηγούμενους δύο, ναι. Ναι, δεν είναι καθόλου βασικά δυνατός μήνας. Αλλά εντάξει, είχε δύο καλούς μήνες. Ας τους το δώσουμε ότι ο ένας ήταν λίγο περίεργος. Ελπίζουμε να την επόμενη. Οι επόμενες επιλογές, μιας που μπαίνει και θα μπαίνει και το καλοκαιράκι, να είναι λίγο πιο έτσι καλά επιλεγμένες από την ομάδα του PS Plus. Ας ελπίσουμε ότι είναι απλά μια παρένθεση ο Μάιος και τον Ιούνιο που περιμένουμε μεγαλύτερα πράγματα γενικά από την gaming σκηνή και ειδικά και από το PlayStation, εκεί λίγο να φορσάρει και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και φέτος στις Days of Play προσφορές που ξεκινάνε συνήθως εκεί τέλη Μαΐου κλπ. Πρέπει να βάλουμε χρόνο. PS Plus χρόνο πρέπει να βάλουμε. Οπότε ίσως εκεί τον Ιούνιο δώσει κάτι καλύτερο. Έχουν και βγήκαν και εκπτώσεις. Αυτό ήθελα να καλή ευκαιρία τώρα. Βγήκανε οι εκπτώσεις Μαΐου και May Savings. Ξεκίνησαν έτσι από τέλη Απριλίου. Έχει καλά πράγματα. Έχει καλές εκπτώσεις. Και εντάξει, έχει εκπτώσεις π.χ. και σε καινούργια παιχνίδια. Π.χ. το WW, πώς λέγεται. WWE. WWE. Αυτό το catch.
Τέλος πάντων. Το wrestling, ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Το οποίο έχει 25% και βγήκε τώρα, έτσι. Βγήκε τώρα όμως. Ναι, 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 τίμια, είναι τίμια παιχνιδάκια. Πέρυσι το είχα κάνει εγώ review. Εντάξει, δεν απευθύνονται στο ελληνικό κοινό, αλλά για κάποιον που θέλει έτσι να χαζολογήσει, να θυμηθεί τα παλιά. Εγώ θυμάμαι στο PlayStation 1 που, και στο 2 που μου άρεσαν αυτά, ξέρω εγώ, γιατί είχε ξέρω, ο Undertaker, ξέρω εγώ. Είχε ωραία φάση, είχε με πύλους να παίξεις. Αυτά πάντα είχαν πολύ καλά γραφικά για την εποχή τους. Πάντα. Πάντα είχαν πολύ ωραία γραφικά. Θυμάμαι να τα ξεκινούσε, ξέρω εγώ, το εισαγωγικό του κάθε wrestler και ήταν. Εγώ πάντα στις προσφορές σας λέω πάντως να μην κοιτάτε πάντα τα παιχνίδια τα είναι πολύ καινούργια, να κοιτάτε λίγο πιο πίσω, στα πιο παλιά κλπ. Εκεί βγάζουμε το για ένα πιάτο φακές που κάνουμε παλιά. Έχουν εκεί βάλει 10 ευρώ το Last of Us 2, το Part 2. Εντάξει, είναι κλεψιά. 10 ευρώ, παιδιά. Όσοι δεν το έχετε, πραγματικά δηλαδή χθες. Όχι. Και έχει πάρει και δωρεάν πάτε στο PS5. Με 60 FPS ακριβώς. Άσε τώρα, είναι τρομερό. Πολύ καλές εκπτώσεις. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στο Horizon μετά, αλλά γιατί το Horizon έχουμε πέρα από το review, το Burning Source και μια τρομερή είδηση όσον αφορά το Horizon. Όταν πάω πάρα πολύ, θα το πούμε. Θες να πάμε Armored Core, From Software, δεν μπορώ να συστερήσω, είναι δικιά σου. Ναι, πάμε. Μέτοχος, μέτοχος ο Δημήτρης, μέτοχος. Ναι, όχι, δεν θα το έλεγα, μακάρι να μην έξω. Μακάρι να μην αλλά ναι, την αγαπάω την From Software, δίκιο έχεις. Εντάξει, ξενέρωσα λίγο με την ανακοίνωση. Έβγαλαν ουσιαστικά ένα blog στο PlayStation που συνήθως η From Software επιλέγει το Xbox γενικά για να προωθήσει τα παιχνίδια της. Αυτή τη φορά που επέλεξε το PlayStation, το Armored Core 6, το Fires of Rubicon, ξέραμε ότι υπάρχει, ότι αναπτύσσεται, ότι θα είναι το επόμενο παιχνίδι της From Software. Έρχεται λοιπόν τις 25 Αυγούστου φέτος και για ακόμη μια φορά αποδεικνύει η From Software πόσο καλό pipeline έχει στο να αναπτύσσει παιχνίδια και όντως ήταν πολύ κοντά η ανακοίνωση του παιχνιδιού με την κυκλοφορία του. Δεν νομίζω δηλαδή να πάρει και κάποιο, δεν φημίζεται να παίρνει τρελή αναβολή ένας From Software τίτλος. Λοιπόν, βλέπεις από εκεί που ήμουν χυμένος πίσω, σηκώθηκα με το που είπες αυτό για το pipeline. Σηκώθηκα στο pipeline σ' άφησα. Σηκώθηκα ναι, γιατί λέω τώρα θα πω κάτι, αλλά άντε. Άντε, πες, όχι πες. Έχει το pipeline, γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Τα παιχνίδια ναι, με καλά χρυσά, ρε παιδί μου, αλλά είναι και θέμα παραγωγής λίγο το πόσο γρήγορα μπορεί να βγει κάτι. Καλά, εντάξει, okay, ναι, εντάξει, πάντα. Δεν είναι κανόνας. Δεν μπορείς να τους χρεώσεις ότι παρουσιάζουν ένα παιχνίδι εκτός από το Elden Ring. Όλα τα υπόλοιπα ψιλοβγήκανε κοντά στις παρουσιάσεις τους. Το Elden Ring για κάποιο λόγο είχε ένα κενό τόσο μεγάλο για την From Software μέχρι να κυκλοφορήσει. Τι να κάνεις, να κάνεις performance capture, να κάνεις voiceovers. Καλά, ναι. Θέλει καιρό. Παρόλα αυτά το Armored Core φαίνεται καλό και ξέρεις τι μ' αρέσει το Armored Core, γιατί το trailer το είδα, είναι ωραίο, full δράση. Είδες απλά που θα διαφωνήσουμε αυτή τη φορά για την From Software για διαφορετικούς λόγους. Θα σου πω. Βέβαια, γιατί βγάζει επιτέλους ένα παιχνίδι το οποίο δεν τα αρξουλίζει. το οποίο όμως βλέπω μια προσπάθεια να προσπαθήσει να κεντρήσει το mainstream κοινό. Η σειρά Armored Core, 25 χρόνια πόσο υπάρχει, ποτέ δεν κατάφερε και να κεντρήσει το mainstream κοινό. Και αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο Armored Core είχε βγει μια δεκαετία. Νομίζω ότι ήταν PS3. Πρέπει να είναι παραπάνω. Λίγο παραπάνω, μια δεκαετία. Δημήτρη, έχει ζήκιο. Και οι βαθμολογίες που είχε λάβει ήταν, να το πω απλά, μέτριες. Οπότε ήταν και τώρα. Κάτω του μετρίου. Ναι, οπότε τώρα βλέπω μια καλή προσπάθεια λίγο να αναγεννηθεί έτσι ένα ιστορικό franchise. Κακά τα ψέματα. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που όντως ποτέ δεν έκανα την τρελή επιτυχία. Δεν κάλυψαν ποτέ το mainstream κοινό. Αλλά αυτοί που το έπαιζαν. Και όταν το βλέπεις και βλέπεις μεξ, μάχες και αυτά, πάντα λες θα ήθελα λίγο να το παίξω αυτό παραπάνω. Εγώ κρατάω ένα plus για το Armored Core 6. Έχει το εξής παράδοξο το Armored Core. Ενώ σαν ακουστική, σαν έτσι τίτλος μπορεί να το ξέρουν πολλοί, λίγοι είναι αυτοί που θα το έχουν παίξει ή θα ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό. Εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω τι είναι αυτό, δεν μου γέμισε το μάτι, γιατί δεν είμαι αυτής της νοοτροπίας. Αυτό το Mac που λες και λοιπά δεν είναι πολύ στην ιδιοσυγκρασία μου, δεν μου αρέσει πολύ σαν εικόνα.
Εννοείται ότι επειδή είναι From Software, πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό σύστημα μάχης και αρκετά διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια από τη From Software. Αλλά το τρέιλερ μου φάνηκε έτσι λίγο κάπως πολλά χωμένα πράγματα μαζί σε ένα τρέιλερ. Δηλαδή ήθελα μια παρουσίαση. Το λέγαμε και με τον Δημήτρη, παιδιά, πριν μπούμε, ότι ήθελα μια παρουσίαση για αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να δω ένα state of play με 10 λεπτά gameplay, να δούμε ακριβώς τι παίζει με αυτό το παιχνίδι, γιατί τα προηγούμενα, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι λίγο νης παιχνίδια. Είναι λίγο παιχνίδια που είναι πιο έτσι για πιο συγκεκριμένο κοινό, δεν είναι τόσο mainstream. Αυτό φαίνεται ότι το πάει προς τα εκεί, πάει για να το κάνει λίγο, ξέρεις, να γίνει πιο mainstream. Αυτά που είπες τώρα μόλις, μήπως σημαίνουν και κάτι για το παιχνίδι? Γιατί απλά ένα post? Γιατί απλά όχι μια παρουσίαση? Ακριβώς. Μήπως λίγο κάτι φανερώνει και το παιχνίδι ότι είναι ίσως όχι μικρότερο ελληνικού, λίγο μικρότερο παραγωγή. Μήπως δεν στοχεύει, ξέρουν και οι ίδιοι, κάθε εταιρεία, κάθε στούντιο που βγάζει παιχνίδι ξέρει τι παιχνίδι βγάζει, οπότε σου λέει είναι εκεί καλά είμαστε. Μην ξανοιχτούμε. Πολύ. Μην ανεβάσουμε το hype πολύ. Κάπως έτσι. Είναι κάποιος που αγαπάει πολύ στη From Software το franchise. Έτσι. Βγάζει το επόμενο με τις ευλογίες του ή μια ομάδα τέλος πάντων που αγαπάει πολύ το franchise. Τζαπανίζει πολύ. Πάντα, ναι. Ναι, δεν απευθύνεται. Το Elden Ring ήταν κάτι πολύ δυτικό για τα δεδομένα της αφού έχασα την Ανατολή όταν το ναι, θα προσπεράσω τη σχολή. Αλλά μην με τσιγκλάς και εσύ. δεν ξέρω, εμένα δεν μου το πούλησαν με το τρέιλερ. Πολύ φαντασμαγορικό, πολύ όμορφο. Οκ, okay, From Software είναι. Δεν, όμως δεν έχουν το καταλόγιστο. Όπως δεν είχαν και στο... Γι' αυτό πήρε και 9 το Elden Ring σε εμάς. Γιατί τα προβλήματα που είχε το... στο clipping και στο frame rate και σε αυτά, δεν ξέρω αυτά τώρα, πώς θα τα Τώρα ρε Δημήτρη. Δηλαδή εδώ το πριν που έλεγες εγώ δεν είμαι πολύ του Mac και λοιπά και έλεγα εντάξει, ευτυχώς δεν θα έχουμε ανθρώπους, δεν θα έχουμε υφάσματα για να γλιτώσουμε και το clipping. Και το πες μόνος. Ναι, δηλαδή εντάξει, okay, γι' αυτό και δεν πήρε το καθαρό δεκάρι σε εμάς, έτσι. Δηλαδή εντάξει, okay, αλλά για να δούμε τι θα κάνουν σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τους έχουμε δει σε αυτά που στα Souls παιχνίδια, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν με ένα Armored Core μετά από 12 χρόνια, 13 πως έχουν περάσει από το προηγούμενο. Επίσης είναι cross-gen τίτλος, έτσι, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC. Ναι. Οπότε ίσως να δούμε και για τα τεχνικά το έχει να κάνει. Τώρα που είπα τεχνικά όμως, θα σε πάω Forbidden West κατευθείαν, Burning Source. Για πες μας. Λοιπόν, τώρα που γράφουμε το review, το ανέβασα πριν μια μέρα, δεν θυμάμαι. 9 του βάλα. Όσοι θυμόσαστε το Horizon το Zero Dawn, το πρώτο, είχε βγει ένα εξαιρετικό expansion, το The Frozen Wilds. Για μένα ήταν η επιτομή του expansion εκείνο. Οπότε είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες για το τι θα δω και στο Burning Source, για το Forbidden West, το οποίο προσωπικά το λάτρεψα. Έτσι, και βαθμολογία του είχα βάλει ήταν 10 πέρυσι. Δηλαδή, είναι το καλύτερο open world παιχνίδι που έχουν βγάλει τα PlayStation Studios. Τελεία. Οπότε το Burning Source το περίμενα πάρα πολύ. Περίμενα ότι θα πατήσει τα στάνδαρ του The Frozen Wilds και πατάει. Έτσι, πατάει. Η διάρκεια του είναι γύρω στο 8ωρο, εκεί, αν κάνετε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Οι κεντρικές αποστολές είναι καλή. Ο νέος χάρτης, έτσι, αυτό το Los Angeles, έτσι, δεν θυμίζει πάρα πολύ Los Angeles, αλλά και έχει κάποιες εικονικές τοποθεσίες, αλλά έχει πάρα πολύ. Έχει άμμους, αμμουδιές, έχει γάργαρα νερά, τρεχούμενη λάβα. Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνικά, πλούσια δάση και έχει κάνει όλα αυτά που περιμένεις από ένα καλό expansion DLC και έχει, νομίζω, αρχίζει με 19,90. Τα αξίζει, κάθε ευρώ το αξίζει. Κάθε ευρώ το αξίζει. Mm-hmm. Γιατί οι αποστολές είναι μεγάλες, καινούργιους χαρακτήρες, ενδιαφέροντους χαρακτήρες. Η ιστορία είναι καλή, καινούργια ρομπότ, καινούργια όπλα, καινούργιο εξοπλισμό, καινούργιο resources, καινούργιο level cap. Τα έχει όλα. Ό,τι περιμένεις από ένα πολύ δυνατό expansion, τα έχει. Ο χάρτης είναι, φανταστείτε, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο του συνολικού παιχνιδιού. Στην κεντρική ιστορία δεν τον ανακαλύπτεις όλο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι σου προσφέρεται να τον ανακαλύψεις. Έχει και δευτερεύουσες αποστολές στο να πας να κάνεις λίγο κάποια περισσότερα πράγματα και να τον ανοίξεις, αλλά μπορείς να πας και να τον κάνεις και
αυτό που του στέρισα έτσι τη μια μονάδα ήταν στο ότι ενώ ο χάρτης είναι μεγάλος, θεώρησε ότι έγινε μεγάλος ενώ θα μπορούσε να είναι και μικρότερος, γιατί δεν έχει την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον σε όλη την έκτασή του. Όταν τον κάνουμε και τον κάνουμε τόσο μεγάλο, καλό είναι να έχουμε και το ίδιο ενδιαφέρον παντού. Γραφικά, το expansion βγαίνει μόνο PS5. Το Digital Foundry, το Forbidden West, το έβγαλε το καλύτερο παιχνίδι με όσον αφορά τα γραφικά του 2022. Εδώ ήρθε και το μπουστάρισε λίγο στα γραφικά, δηλαδή που είναι αποκλειστικά PS5, έχει και αυτό το Watery Wing. Δηλαδή είναι φανταστικό, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα spoiler, εντάξει, το έχει ζει, φαντάζομαι, έχει βγάλει στα trailers που είναι το πουλί που πετάει που έχει στο τέλος του Forbidden West. Και εδώ πέρα έχει το Watery Wing το οποίο πετάει, κάνει και κατάδυση μέσα στο νερό. Και τα γραφικά του, και γιατί είναι έτσι και ποικιλομορφία, είναι η λάβα. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές, καλά ακουστικά, τηλεόραση. Έβλεπα και πραγματικά υπήρχαν στιγμές. Απλά χάζευα. Λέω, και στην παλέτα βλέπω ότι έχουν τσιμπήσει λίγο πιο έγχρωμοι κλπ. Είναι πανέμορφο. Ναι. Mm. Δεν είναι πανέμορφο. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα παιχνίδι, βλέπεις και ένα ρομπότ. Βλέπεις δηλαδή. Η μάχη, ένα σύστημα μάχη το οποίο ήταν φανταστικό στο βασικό παιχνίδι. Και εδώ πέρα σου δίνει και επιπλέον, ξέρω, όπλα, έχει επιπλέον ικανότητες. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την Guerrilla Games και η ιστορία του επίσης είναι καλή. Δεν θέλω να σποιλάρω προφανώς, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Απλά αποτελεί και μια γέφυρα του Forbidden West για το επόμενο Horizon, το Horizon 3 που θα κλείσει την τριλογία. Και γιατί το λέω έτσι ευθαρσός, γιατί επιβεβαιώθηκε εμέσως πλην σαφώς και από την Guerrilla Games, γιατί άλλαξε εκεί η ηγεσία η Guerrilla Games, ναι, ηγεσία, η οποία ναι. μεταπήδησε η κοπέλα, δεν τη θυμάμαι πως λένε το όνομά της, συγγνώμη τώρα θα το πω όμως, πήγε στα πλαίσια στο Studios, ναι, έτσι, ναι. Και μετά το Hulse, το οποίο ήταν στην Guerrilla Games και πήγε επικεφαλής στα πλαίσια στο Studios, έγινε υπεύθυνη ανάπτυξη στρατηγικής η Angie Smets. Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη αυτή, από ό,τι διάβασα. Και τι είπαν αυτοί στην ανακοίνωση της Guerrilla? Έβαλε κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι πλέον υπεύθυνοι της εταιρείας και είπαν ότι αυτοί θα καθοδηγήσουν την εταιρεία και την ανάπτυξη του Horizon και τις νέες περιπέτειες, τις επόμενες περιπέτειες της Aloy. Έτσι, οπότε τι κάνει μια στο κεραμίδια, Horizon 3. Οπότε να το παίξετε το Horizon, να το, με την πρώτη ευκαιρία και το Burning Source. Εν τέλει είδες ότι ένα στούντιο, ρε παιδί, που δεν περιμέναμε και πάρα πολλά από μένα καινούριο IP, πόσο πολύ έχει εισχωρήσει στα PlayStation Studios γενικότερα. Δηλαδή ο Hulst έγινε άμεσα πρόεδρος σε όλα τα studios, ξέρω εγώ, το μεγάλο κεφάλι. Και τώρα τι άλλο έχει εισχωρήσει? Τι άλλο έχει εισχωρήσει? Η Decima Engine. Όχι, η Decima Engine. Αυτή είναι φανταστική. Η φανταστική αυτή μηχανή γραφικών έχει κάνει χρήση Death Stranding κλπ. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την ανακοίνωση της αλλαγής ηγεσίας κλπ, ότι η Decima Engine θα είναι μια βασική μηχανή γραφικών για να δοθεί και σε άλλα studios που αναπτύξουν παιχνίδια μέσα στην οικογένεια των PlayStation Studios. Και λογικό, γιατί είναι φανταστική από το προηγούμενο Horizon. Και από το Death Stranding. Και από το Death Stranding. Και ο Kojima εκεί πήγε. Ναι, είναι φανταστική μηχανή γραφικών τώρα. Τι να λέμε. Βρήκα και τη δήλωση. Ναι. Προφανώς την ξέρουν να παίξουν και να κάνουν τα έτσι. Οπότε μπορούν να τη διδάξουν κιόλας οι άνθρωποι στην Guerrilla. Ακριβώς η δήλωση της, η ανακοίνωση της Guerrilla ήταν ότι το στούντιο δηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στη νέα του ηγεσία, καθώς κατευθύνουν την Guerrilla προς ένα λαμπρό μέλλον, επεκτείνοντας τον κόσμο του Horizon με την υπερχόμενη περιπέτεια της Aloy. Νομίζω ότι. Αυτά. Τι να πω. Να σας πούμε την ιστορία του Horizon 3. Αλλά. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το loose end που λέμε που έχεις να αντιμετωπίσεις στο Burning Source κλπ. Και πόσο έτσι γεφυρώνει το. Καταρχήν, τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω. Θα το σχολιάσω όσον αφορά αυτό το review bombing που δέχτηκε το παιχνίδι στο Metacritic και ανάγκασε και το Metacritic να αλλάξει πολιτική. Μια χαζομάρα και μισή. Αν ρωτήσει την άποψή μου, μπορεί να κάθομαι να μιλάω 10 λεπτά για αυτό το θέμα. Όχι το review bombing, ότι για το πόσο πρέπει να δίνουμε βάση σε πράγματα τα οποία. Ας μείνουμε στα παιχνίδια, αυτό θέλω να πω και θα πάμε παρακάτω. Δηλαδή, άμα είναι καλό το παιχνίδι, βασικά. Άμα είναι καλό το παιχνίδι, τώρα ρε παιδιά. Ο δημιουργός μπορεί να κάνει με το δημιούργημά του ό,τι θέλει και να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι. Και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, θα το πω αυτό, δεν αντέχω. Θα το πω, ότι η κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση και αυτό είναι ένας κύκλος αέναος. Δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει
Ισορροπία, να υπάρχει ισορροπία. Αυτό. Καιρός να το κλείνουμε σιγά σιγά το κύκλο αυτό, γιατί δεν κάνει καλό πουθενά βασικά. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Έχει αγοράσει και πρόσφατα και το PlayStation Studios, αγόρασε ένα στουντιάκι για live series παιχνίδι, ε. Το οποίο, αν με ρωτήσεις τώρα... Πολύ live service όμως παιχνίδι βλέπω σε ανάπτυξη στα PlayStation Studios. Μάλλον κάτι βλέπουν και σου λέει έσοδα. Firewalk Studios, το καλωσόρισε ο ίδιος ο Χούλστιν που τον ανέφερες πριν. Τέλος πάντων, αυτό το studio θα αναπτύξει live service. Και τώρα μια που λέμε live service, ανεβάσαμε στο κανάλι εδώ με τον Γιώργο που παίξαμε το Crash Team Rumble, το οποίο είναι ένα live service παιχνίδι, το οποίο δεν το περίμενε κανείς, ούτε εγώ δεν ξέρω τι βγαίνει, μέχρι που μας ήρθε για να το παίξουμε έτσι στην κλειστή beta, για όσους είχαν προπαραγγείλει το παιχνίδι και για media. Και δεν είναι κακό, πλάκα είχε, δηλαδή περάσαμε καλά όση ώρα παίξαμε, παίξαμε γύρω στη μια ώρα, άσχετα που είδατε 15 λεπτά στο βίντεο εσείς. Αλλά το καλό είναι ότι είναι Activision από πίσω, οπότε ένα live service τίτλο, λες ότι πόσο θα τον κάψει Activision τόσο εύκολα, έχει τον Crash το τυράκι, οπότε είναι Crash. Και επίσης σου λέει, OK, πάρ' τον 30 ευρώ, ρε παιδί μου, που μεθαύριο μπορεί να μπει και σε μια συνδρομητική υπηρεσία να τον παίρνει και 20 ευρώ. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα έβγαινε 50-60 ευρώ από την αρχή, θα ήταν καταδικασμένο από, από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Ναι. Αλλιώς, OK, λες, το βλέπω. Μπείτε να δείτε το βίντεο, παιδιά, να δείτε πώς είναι το παιχνίδι κλπ. Είναι σε, αυτά απλά τα live service, σε πρώιμο στάδιο κάνεις 5 πράγματα, μετά μπαίνεις μετά από κάνα τρίμηνο αν έχει μπει και έχει κερδίσει και κόσμο και κάνεις 8 πράγματα και 10 και 15 και 20 και 30 και το έχουν επεκτείνει παραπάνω και ψιλοχάνεις. Ναι, δεν καταλαβαίνεις που πας, τι κάνεις, πώς σε λένε και γιατί υπάρχεις. Και είναι κάτι φινταρισμένοι παίκτες και απλά το ξύλο άπειρο. Ναι, πάντως ναι. Σαν λογική είναι καλή. Είναι Toys for Bob, οπότε αυτή που φτιάξα τελευταία κράση που πήγαινε καλά, το Crash 4. Εντάξει, ναι. Και τα remaster remake τι είχε φτιάξει. Πού θέλεις να πάμε, αν θέλεις να πάμε κάπου, θες να χωθούμε σε ό,τι παίζουμε. Νομίζω πάμε να πούμε τι παίζουμε. Παίζεις κάτι τώρα τελευταία. Full. Εκτός από full. Το Crash Team Rumble. Crash Team Rumble, επίσης. Ορίστε, Crash Team Rumble. Horizon, το Forbidden West, το Burning Source, το οποίο θέλω να εξερευνήσω όλο το χάρτη κλπ. Να θα το κάνεις, ναι, αυτό που κάνεις συνήθως. Γιατί, κοίταξε, είναι ξανά το παιχνίδι. Έτσι, η πλατίνα βγήκε πολύ αγόγγιχτα στο Forbidden West. Οπότε και εδώ, όταν το βλέπω τώρα, μου το έχει ρίξει το 70% το progression και αυτά, δεν μπορούμε να χτυπάει εδώ πέρα. Το χειροτερό σου αυτό πρέπει. Ναι, δεν μπορώ. Αλλά θα πάω λίγο εσύ. Θέλω να το ανακαλύψω όλο, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα καλοφτιαγμένο παιχνίδι που περνά καλά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το challenging στη μάχη, υπάρχει αυτό το παίχτη τον έχει κάνει ήδη, την είχα full αναβαθμισμένη και ήδη όταν παίρνει την πλατίνα έχει ξεκλειδώσει και τα δυνατά. Και ακόμα και όταν πήρα την πλατίνα, ναι, μεν είχα ξεκλειδώσει τα δυνατά gears, δυνατές στολές κλπ. Αλλά δεν τις είχα αναβαθμίσει πλήρως. Και τώρα μετά μπήκα σε αυτό το σιλά γιατί δυσκόλεψε. Κατάλαβε. Οπότε... Καλά, εντάξει, αυτή είναι η λογική του expansion. Οπότε κομπλέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική των expansion. Που είδαμε τώρα, το Frozen Wilds ήταν υπόδειγμα expansion. Το Burning Shores επίσης. Το Iki Island που ήρθε με το Director's Cut του Ghost of Tsushima, υπόδειγμα. Τέτοια expansion θέλω να βλέπουμε. Μακάρι να βγαίνει για τον God of War, μακάρι να βγαίνει για πολλά παιχνίδια τέτοια expansions. Εσύ Δημήτρη παίζεις κάτι. Προλαβαίνεις βασικά, προλαβαίνεις, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ το τελευταίο πράγμα που έπαιξα ήταν το όταν άνοιξε η beta του Diablo 4. Έπαιξα τώρα ελάχιστα, δηλαδή ένα δίωρο, είδα ίσα ίσα τι ακριβώς συμβαίνει στις κονσόλες, στην κονσόλα τέλος πάντων με το Diablo 4. Εννοείται ότι η Blizzard έχει κάνει καλή δουλειά, είχε κάνει και στο 3, στο χειρισμό. Είναι πολύ πιο σκοτεινό, είναι πολύ πιο Diablo, τώρα αδόκιμος όρος, είναι πιο πολύ Diablo, για όσους ξέρουν είναι πολύ πιο Diablo τέλος πάντων. Εντάξει, λίγο ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια λίγο με τα κλάσεις. Δεν βρήκα αυτό που θέλω, ρε παιδί μου. Εγώ γενικά παίρνω όταν έχω έτσι επιλογές σε RPG, παίρνω Rangers. Θέλω το τόξο μου, θέλω, ναι, θέλω μακρινή. Έχει τον... Σε έχω καταλάβει κι εσύ σαν και εμένα είσαι σε αυτά. Και εμένα να με πάει να πλησιάσω. Ναι, δεν από μακριά και αγαπημένη. Από μακριά και αγαπημένη. Οπότε η επιλογή που μου έχουν δώσει, αχ δεν θυμάμαι εσύ το class, το θυμάσαι?
Όχι, δεν θυμάμαι ονόματα. Τώρα απλά βρήκα κάτι ναι. άλλο να πω σχετικά με τον Diablo. Δεν με ενθουσίασε. Με ενθουσίασε όμως λίγο Sorcerer παραπάνω από ό,τι έχω δει. Οπότε μάλλον για Sorcerer θα πάμε στο Diablo. Καταρχήν. Ωραίο είναι. Με το που ανοίγει κλειστή, έρχεται ο Γιώργος σπίτι, ξεκινάει Diablo. Ούτε γυρίσω να με κοιτάξει, ρε παιδί μου. Έπαιζε μόνο εκεί πέρα. Είχε έρθει φαγητάκι κλπ. Οπότε είχε φτάσει 2-3 ώρες και πέφυγε. Και από τότε μόνο ο Diablo λέει τίποτα άλλο. Μπήκε το προπαρήγγλι και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι το καλό. Το καλό ξέρεις επίσης ότι η Blizzard φαίνεται ότι ακούει. Δηλαδή, καταρχήν τη Σαϊτάρα έχουμε. Έτσι. Τώρα μιλούσε και θυμήθηκα κάτι που είχαμε ανεβάσει στον Busted. Σαϊτάρα. Ότι έχει αλλάξει αρκετά και αλλάζει αρκετά σύμφωνα με το feedback τη Beta. Έχει μια πολύ μεγάλη λίστα αλλαγών όσον αφορά τα μπουντρούμια, όσον αφορά και τα classes. Και έχει κατηγορίες χαρακτήρων. Έχουν εξορροπηθεί το user interface, bugs κλπ. Τα έχει αλλάξει όλα. Έχει μια λίστα πάρα πολύ μεγάλη. Μπείτε, παιδιά, δείτε στο μπάστι. Τα έχω με βάλει όλα εκεί πέρα. Και οπότε είναι πάρα πολύ θετικό. Κάνει ό,τι δεν έκανε με τον Diablo 3 από την αρχή του. Το αγαπήσαμε και τον Diablo 3 όμως. Τι? Το αγαπήσαμε και τον Diablo 3. Ναι, ναι, ωραίο. Όχι, δεν, ναι, ναι, αλλά ναι, δεν άκουγε και πολύ το κοινό. Ναι, ναι. Μετά ξεκίνησε. Και... Τι ήθελα να σου πω, Δημήτρη. Να, τώρα το ξέχασα, δεν πειράζει. Αλλά, α, ναι, τι περιμένουμε να παίξουμε. Περιμένουμε Star Wars. Όταν θα ανοίγει το recap, θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα χεράκια εδώ, τα τέσσερα που βλέπετε, η φάση του Δημήτρη που μπορεί να το βλέπετε, να έχουν πιάσει αυτό το ρημαδοπαίχνιδο. Δεν έχει έρθει ακόμα, δεν το έχουμε παίξει ακόμα. Και έρχεται Zelda το Μάιο αρχές και το Horizon που περίμενα και μετά Ιούνιο πάλι θα φάμε μεγάλα πράγματα. Diablo έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Street Fighter νομίζω, έχει μεγάλα franchise. Crash Team Rumble, μη λιδωρούμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Και ξέρεις, οκ. Okay. Αν δεν έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο Δημήτρη, νομίζω μπορούμε... Τίποτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε πάλι ρίκα. Μου είχε λείψει. Και εννοείται τα λέμε την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Να μας θα το θυμίσω πάλι. Αν κάποιος ναι, έτσι. Ναι. Ξέρεις είναι στο YouTube πώς πάει. Όλοι βλέπουν, παιδί μου, μπορεί να δουν πάρα πολύ. Αλλά στο τέλος λίγοι είναι αυτοί που φτάνουν. Έτσι είναι το YouTube. Οπότε όσοι φτάσετε μέχρι τώρα, μπράβο σας. Και θέλω να επιθυμίσω και να σας ξαναρωτήσουμε. Live recap. Ψήνεστε. Εμείς ψινόμαστε. Και αν ναι, πείτε να δούμε πότε θα το κάνουμε για να είμαστε όλοι παρέα. Αυτό έχει σημασία και μου αρέσει πάρα πολύ η αμεσότητα του Discord. Μπείτε να μιλάμε άμεσα, δηλαδή για να αυτά εδώ ποιοι να τα κανονίζουμε από εκεί, μπαμ μπαμ. Έτσι, πάρα Chatting. Πολύ ωραία. Γιατί το Facebook έδωσε μια επιλογή που έκανε τα γκρουπάκια συνομιλίες. Την πρώτη μέρα, θυμάσαι τι γινότανε, καρναβάλι, πολλά παιδιά φύγανε μέχρι από τα group, σου λέει τι κάνω εδώ, χτυπάει μόνιμα. Μετά το διόρθωσε την επόμενη μέρα και μετά τα πιάσε. Δεν ξέρω τι το πιάτο Zuckerberg πραγματικά. Τέλος πάντων. Τρώει φρίκες. Τρώει φρίκες και αυτό εκεί πέρα κάθεται βαριέται. Αλλά Discord είναι πολύ ωραία φάση. Και γενικά έχουμε και το group και αυτά τσεκάρτε. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Bye.